των δυνατοτήτων της να συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως προσπαθούν μερικοί πολιτικοί, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη, εμείς δεν συμβάλλουμε καθόλου. Έχουμε προσφορήσει στο απίθυτο επίπεδο. Ναι. Πώς βλέπεις τώρα τα πράγματα να εξελίσσονται από εδώ και πέρα, τη δική σου εκτίμηση θα ήθελα, δεν? Κοιτάξτε, πολιτικά δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η κυβέρνηση Σαμαρά. Δεδομένου ότι όλα τα κόμματα και κυρίως η Δημοκρατική Αριστερά, γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει ψηφίσει στο δεύτερο μνημόνιο, έτσι. Ναι. Τα άλλα δύο κόμματα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν αυτό το πακέτο γιατί το είχαν ψηφίσει. Η Δημοκρατική Αριστερά λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση για κανένα λόγο. Μπορεί μερικοί βουλευτές να μην ψηφίσουν τα μέτρα, μπορεί η κεντρική να πάρει κάποιες ελαφρώς διαφορετικές αποφάσεις, αλλά η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία. Αντώνη, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μετά τους καλλιτέχνες, ήρθε τώρα η σειρά των πολιτικών, από ό,τι διαβάζουμε, να είναι στο στόχαστρο τους ΔΟΕ, στο μικροσκόπιο τους ΔΟΕ, για το ενδεχόμενο του παράνομου πλουτισμού. Εγώ δεν έχω αντίληση να γίνει έρευνα, όμως η συγκυρία της ανακοίνωσης και της δημοσιοποίησης μήπως εξυπηρετούν άλλο σκοπό. Προφανές είναι ότι πρόκειται πάλι περί επικοινωνιακού θεάτρου για να προβλέψει την προσοχή. Σκέψου τι έγινε με τους καλλιτέχνες. Ανακοινώσανε εισοδήματα του 2008. Ναι. Όχι του 9, ούτε του 10, ούτε του 11, ούτε του 12. Ναι. Δηλαδή κανονική κοροϊδία. Και επιπλέον τους διαφύρανε ως φοροπηγάδες, ενώ είναι απολύτως νόμιμο να χρήσεις μια εταιρεία και η εταιρεία να αφαιρεί έξοδα και να φορολογείται μόνο επί των κερδών. Δηλαδή, το νόμιμα είναι ποινικό αδίκημα, επειδή είναι επώνυμος και το γνωρίζει ο κόσμος. Μπορεί να μην φορολογήθηκε, για παράδειγμα, η Βύση, δεν ξέρω από ποιος άλλος καλλιτέχνης γνωστός, φορολογήθηκε όμως η εταιρεία που έπρεπε τα εισιτήρια. Τι σημασία έχει αυτό? Καθόλου νόμιμο δεν είναι αυτό? Είναι απολύτως νόμιμο, ναι. Ναι. Είναι απολύτως νόμιμο, είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, το ίδιο πράγμα κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες. Δεν φορολογούνται επί των εσόδων σαν να ήταν καθαρό κέρδος, φορολογούνται επί του καθαρού κέρδους σαν να είναι καθαρό κέρδος. Εδώ αυτό εμφανίστηκε για μια εβδομάδα, ας πούμε, ως μεγάλη ανακάλυψη των φορολογικών μηχανισμών ελέγχου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο αδύναμοι είναι αυτοί οι φορολογικοί μηχανισμοί ελέγχου. Και προσπαθούν με τέτοια, ας πούμε, αυτοκίνητα να κοροϊδέψουν λίγους ανθρώπους, στους οποίους μπορούν να κοροϊδέψουν. Δηλαδή, κανένας ταξιούχο, έναν άνθρωπο που είναι 80 χρονών και δεν ξέρει πώς δουλεύει η πιάτσα, ένα μικρό παιδί, πάει σχολείο ακόμα, αυτούς. Τους υπόλοιπους δεν τους κοροϊδέψεις, δεν μπορείς. Μάλιστα. Κλείνοντας, Αντώνη, μπορείς να θυμίσεις στους ακροατές μας που ενδεχομένως θα θελήσουν να σε ακούσουν από το ίντερνετ ποιες μέρες έχεις εκπομπή στο Flash και τι ώρα Ελλάδος φυσικά? Ναι. Να ο Flash είναι 96, στο ίντερνετ είναι flash.gr και είναι ώρα Ελλάδος 1-2 η εκπομπή μας, αλλά τις μέρες που δεν έχουμε απεργία, έτσι, γιατί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ξέρεις, είναι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σχεδόν συνεχείς. Βέβαια, το έχουμε ζήσει πολύ καλά αυτό όλοι μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ελπίζουμε να τα πούμε και σε μια επόμενη εκπομπή. Βλέπετε καλά, Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ακούσατε συνέντευξη του κύριου Μαθέα από τη Μελβούρνη με τον Αντώνη Κοκορίκο από την Αθήνα και το Radio Flash. Ο Αντώνης Κοκορίκος είναι γνωστός στη Μελβούρνη. Όταν παλιά ήθελα να αποκριθεί στους νέους δρόμους και τώρα μέσα από blog μεταφέρεται και συνέβησα από το blog εφημερίς δημοσιεύονται άρθρα του. Και αυτή είναι από τη Μελβούρνη φυσικά και Μελβούρνη είναι και η φωτογραφία που βλέπετε μπροστά σας. Είμαστε στο Warrigal Road Chaston και βαδίζουμε προς Baldwin. Είναι σουρούπομα, ανάψαν τα φώτα, αλλά ακόμα έχει φως και σταματάμε γιατί τα φώτα, αν σε γράψουν, μιλάμε για 300 και 2 πόντους χασούρα στην άδεια οδηγήσεως. Δυστυχώς η Μελβούρνη, όσο καλή και αν φαίνεται, είναι μια χώρα δέλα. Λίγο να αφαιρεθείς, άρπαξες πρόστιμο. Σιγά σιγά θα φοβάται ο κόσμος να βγάλει και τα αυτοκίνητα έξω.
Μάλιστα. Και μετά από τον Κοκορίκο, γεια σας και θα δούμε ποιος άλλος έρχεται με το φίλο μας τον Ματθαία.